Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις από πηγές της τροχέας, το δυστύχημα με τη Φεράρι του Τζόρτζι Μουνογιού δεν εμπλέκεται άλλο αυτοκίνητο αλλά ούτε και πέζος που θα μπορούσαν να είχαν προκαλέσει την εκτροπή του οχήματος προς τη διαχωριστική νησίδα, όπως ψευδώς έγραψαν φιλοκυβερνητικές ιστοσελίδες. Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν την πολιτική αμηχανία της κυβέρνησης από το τραγικό δυστύχημα, δημιουργούν ερωτήματα στην κοινωνία τη στιγμή που η οικονομική καταστροφή έχει απλώσει τα φτερά της επάνω από τη χώρα και οι περισσότεροι Έλληνες δεν έχουν ούτε ταξί να πληρώσουν. Βάσει των πρώτων στοιχείων, η Φεράρι των 700 νήπων που οδηγούσε ο μονογιός κινούνταν με ταχύτητα που υπερεύαινε τα 120 χιλιόμετρα, ταχύτητα όχι λυγκιώδη, αλλά απλά λάθος σε ένα τυφλό σημείο της παραλιακής, μετά από ένα βενζινάδικο στο οποίο δεν υπάρχει ορατότητα προς τη μεγάλη ευθεία της λεωφόρου Καραμαλή. Από τα πρώτα στοιχεία που συνέλεξε το τμήμα τροχέας ελληνικού, προκύπτει ότι δεν υπάρχουν ίχνη φρεναρίσματος πριν από τη μοιραία πρόσκρουση σε πινακίδα της περιφέρειας και στη συνέχεια σε τρεις ευκάλυπτους που τουλάχιστον προστάδεψαν τα αυτοκίνητα του αντίθετου ρεύματος, αφού αν πέρναγε την εισίδα θα μπορούσε να γίνει μακελιό πέφτοντας επάνω στα αυτοκίνητα. Κλειδί είναι η κατάθεση της συζύγου του θύματος Αθηνάς Κοντοπάνου, που ήταν συνοδηγός στη μοιραία Φεράρι και κατάφερε να βγει την τελευταία στιγμή από το διαλυμένο όχημα την ώρα που είχε πάρει φωτιά. Οι αστυνομικοί αναμένουν πότε θα είναι σε θέση να καταθέσει για να φωτίσει δυνατόν τα αίτια του δυστυχήματος και τη μεσολάβησε, ώστε να χάσει τον έλεγχο ο οδηγός με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα.